Σαν βόμβα έσκασε στους κόλπους του Κοινοβουλίου η επιβεβαίωση Στουρνάρα ότι το ΣΔΟΕ αυτή τη στιγμή ελέγχει 32 πολιτικά πρόσωπα για παράνομο πλουτισμό και φορολογικά αδικήματα. Η απάντηση του Υπουργού Οικονομικών στον βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκο Τσούκαλη δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνιών, καθώς ο κύριος Στουρνάρας αναφέρεται για πρώτη φορά με συγκεκριμένο αριθμό στους ελέγχους του ΣΔΟΕ. Είναι λοιπόν φυσικό το ΣΔΟΕ να ελέγχει εκτό των άλλων και πολιτικού, στελέχη των οργανισμών τοπική αυτοδιοίκηση και δημόσιου λειτουργού πρώην και νυν. Ο αριθμό των ελεγχόμενων αυτών προσώπων δεν είναι κλειστό και σταθερό, αλλά μεταβάλλεται προϊόντο του χρόνου. Ειδικότερα κατά το χρονικό αυτό διάστημα ελέγχονται και οι έλεγχοι αυτοί είναι σε εξέλιξη 32 υποθέσει πολιτικών προσώπων. Είναι απαράδεκτο για τη δημοκρατία και το πολιτικό μα σύστημα να σέρνονται δημοσιεύματα για υποέλεγχο από το ΣΔΟΕ πολιτικά πρόσωπα. Να ανακοινωθούν πάρα αυτά στην αρμόδια επιτροπή τη Βουλή και όποιο έχει βάλει το χέρι του στο μέλι να τον σκίσουμε. Στη Βουλή σήμανε συναγερμό, καθώ εν μέσω των σκληρών αποφάσεων για τα μέτρα των 11,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο πολιτικό κόσμο δέχεται ένα ακόμη χτύπημα στην αξιοπιστία του. Ο πρόεδρο τη Αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου, Θανάση Νάκο, με έγγραφό του προ το ΣΔΟΕ, ζητεί όλα τα στοιχεία για τα πρόσωπα που ελέγχονται και συγκαλεί την Επιτροπή σε συνεδρίαση την προσεχή Τετάρτη. Έτοιμα που είχε υποβάλει εκ μέρου του ΣΥΡΙΖΑ ο Δημήτρη Παπαδημούλη. Όταν ασχολείται το ΣΔΟΕ και παρεμβαίνει η δικαιοσύνη, είναι αδιανόητο να ολιγορεί το ίδιο το Κοινοβούλιο. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Υπουργό Δικαιοσύνη επαναφέρει τη συζήτηση για αλλαγή του νόμου περί ευθύνη υπουργών, πρωτοβουλία με την οποία δείχνει να συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει επιτέλου να αλλάξει ο νόμο. Και αυτό απαιτεί και το γνωρίζετε πολύ καλά και από τι προεχωρώσει μα στο Συμβούλιο τη Ευρώπη και από τον ΩΣΑ. Πρέπει να αλλάξει ο νόμο σε ό,τι αφορά την ευθύνη των υπουργών πρώην, νυν και πρώην οι οποίοι έχουν διαχειριστεί στο μέτρο των δικών τη αρμοδιοτήτων, αρμοδιοτήτων τομεί τη δημόσια διοίκηση. Συγκράτησα και εγώ, κύριε Υπουργέ, αν και δεν με επιτρέπετε από τη θέση μου, ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμο περί ευθύνη υπουργών. Είναι μαζί μου τώρα η Ιωάννα Μάνδρου. Καλησπέρα, Ιωάννα. Εδώ και καιρό υπάρχει μία παραφιλολογία, υπάρχει ένα κουτσομπολιό θα έλεγα, για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει αυτή η λίστα. Περιφέρονται ονόματα και λίστε χωρί καν να γνωρίζουμε τι γίνεται. Σήμερα επιβεβαιώθηκε από τα πλέον αρμόδια χείλη ότι αυτή η λίστα υπάρχει. Ναι, σε αυτή η φημολογία έκανε χθε την εισαγγελία του Αριού Πάγου να παρέμβει και να πει, ξεκαθαρίσει το τοπίο και να πει: Υπάρχει λίστα για δεν υπάρχει λίστα. Σήμερα λοιπόν από τη φημολογία περάσαμε στην πραγματικότητα. Ο Υπουργό Οικονομικών, πιο επίσημα χείλη δεν γίνονται, mm -hmm. είπε: Υπάρχει λίστα, είναι 32 τα πρόσωπα, είναι πολιτικά, τα ψάχνουμε για παράνομο πλουτισμό. Δεν ξέρουμε αν θα μείνουν 32, μπορεί να γίνουν 25, μπορεί να πάνε και 45. Mm -hmm. Άρα λοιπόν σήμερα ξημερώνει μια άλλη μέρα, άλλο χθε, άλλο σήμερα. Από και... πού έχουν προκύψει, με συγχωρεί, Ιωάννα, οι έρευνε για αυτά τα πρόσωπα, ξέρουμε. Από την ανακοίνωση του κυρίου Στουρνάρα φαίνεται ότι τα πρόσωπα αυτά και επιβεβαιώνεται και από κάποιε πληροφορίε, όχι από ναι. όλε τι πηγέ, ότι αυτή την έρευνα την κάνει το ΣΔΟΕ. Το ΣΔΟΕ ελέγχει γενικά. Πολλά πρόσωπα και ανάμεσα σε αυτά και πολλά πολιτικά πρόσωπα, από τα οποία τα 32 φαίνεται ότι Μάλιστα. έχουν προσελκύσει mm -hmm. περισσότερο το ενδιαφέρον τη έρευνα. Άρα, με αυτά τα πρόσωπα καταλαβαίνουμε ότι κάτι περισσότερο τρέχει. Το θέμα είναι λοιπόν ότι πρέπει η εισαγγελία του Αριουπάγου, αφού παρενέβη χθε για να μάθουμε, υπάρχει λίστα, δεν υπάρχει λίστα, αύριο να παρέμβει και να ζητήσει τον πραγματικό έλεγχο αυτών των προσώπων, αν πρόκειται για υπουργού. Με βάση τον νόμο περί ευθύνη υπουργών, αν πρόκειται για βουλευτέ, η δικαιοσύνη το έχει ξεκαθαρίσει. Μάλιστα. Μπορεί να του ε, ψάξει χωρί να φτάσει στην ασυλία. Ωραία. Είδαμε όμω τώρα στο ρεπορτάζ ότι ο κύριο Νάκο, αντιπρόεδρο τη Βουλή και πρόεδρο τη αρμόδια ε, επιτροπή, ζητά να έρθουν αυτά τα ονόματα στη Βουλή. Έχω την εντύπωση, Ιωάννα, ότι θα ζήσουμε πάλι αυτό το γαϊτανάκι που ζήσαμε την προηγούμενη φορά με τον βουλευτή με το 1 εκατομμύριο, που απεδείχθη ότι ήταν ο κύριο Κούβελο. Πολύ σωστά το λε, Σία, και πρέπει να σου πω και κάτι άλλο. Νομίζω ότι λογικά κανένα δεν μπορεί να υποθέσει ότι μπορεί να γίνει σοβαρή έρευνα για παράνομο πλουτισμό πολιτικών προσώπων όταν τα πολιτικά πρόσωπα τα ξέρουν τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων. Δηλαδή, να πούμε, ψάχνουμε τον ΤΑΔΕ που θα τον ξέρει όλη η Ελλάδα και θα του δώσουμε και τη δυνατότητα να πάει να καλύψει τα όσα έχει να καλύψει και να μην τον βρούμε ποτέ. Αν θέλουμε πραγματικά να σοβαρευτούμε και να πούμε ότι κάνουμε η, η πολιτεία, η δικαιοσύνη και η Βουλή σοβαρή έρευνα για παράνομο πλουτισμό, αντιλαμβανόμαστε πολύ σοβαρό το θέμα, πολιτικών προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να, ασφαλώς να μην τα ξέρει κανένας εκτός από τις αρμόδιες mm -hmm. αρχές και η έρευνα αυτή να γίνει με απόλυτη μυστικότητα. Αλλιώς μιλάμε για την απόλυτη συγκάλυψη και το απόλυτο κουκούλεμα ή για την απόλυτη κοροϊδία. Και το απόλυτο παιχνίδι εντυπώσεων σε Ακριβώς. δεύτερη ανάγνωση. Σε ευχαριστώ πολύ Ιωάννα. Καλή σου νύχτα.